Έχουμε ανοιχτά τα εθνικά μας θέματα, έχουμε την Τουρκία και έχουμε και το Σκοπιανό. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Μάριο Γεωργιάδη, αντιπρόεδρο της Βουλής, βουλευτή Αλφα Αθηνών της Ένωσης Κεντρών. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, κύριε Μπάσπα. Και καλημέρα και στην όμορφη Ζάγκυνθο. Να είστε καλά. Η οποία πραγματικά έχει αρχίσει τώρα να ανεβαίνει, φαντάζομαι, μια και φτιάχνει και ο καιρός. Ναι, ανεβαίνουμε τουριστικά. Και ελπίζω και η τουριστική περίοδος που έχει ξεκινήσει ήδη από το Πάσχα, βέβαια, να είναι καλύτερη από την περσινή και κάθε χρόνο να λέμε και καλύτερα και όχι κάθε περσί και καλύτερα ή κάθε φέτος και χειρότερα. Εμείς εδώ λέμε κάθε του χρόνου και καλύτερα. Βέβαια, έχουμε τα προβλήματά μας και από την άλλη γνωρίζουμε, όχι μόνο για τη ΣΑΚ, για όλη την Ελλάδα, ότι είμαστε και σε μια ευνοϊκή συγκυρία λόγω του ότι οι γειτονικές χώρες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και το εκμεταλλεύεται αυτό η Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά το τουριστικό προϊόν. Λοιπόν, αλλά για να περάσουμε στα κεντρικά θέματα. Τι γίνεται τώρα, έκλεισε η υπόθεση Νοβάρτης, είδαμε αυτή την, δεν ξέρω αν και εσείς το χαρακτηρίζετε φιάσκο, αυτό που έγινε στη Βουλή. Μόνο η αποχώρησή μας από την Επιτροπή. Ναι. Και η άρνησή μας να συμμετέχουμε σε όλο αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης αποδεικνύει και νιώθουμε και δικαιωμένα κιόλας περί της επιβεβαίωσης του φιάσκου. Mm-hmm. Διότι θα σας πω ένα πράγμα, γιατί τις μετρήσαμε τις λέξεις, 135.000 λέξεις εξτομήθηκαν κατά τη διάρκεια της ολομέλειας που έγινε για την Νοβάρτης. Mm-hmm. Άλλες τόσες περίπου κατά τη διάρκεια των 30 ωρών της Επιτροπής. Και πείτε μου, όλες αυτές οι 30 ώρες και οι 2 μέρες ολόκληρες που ξενυχτήσανε και οι υπάλληλοι της Βουλής και όλοι μας εμείς οι βουλευτές μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Αν υπήρχε κάτι, αν ο κόσμος έμαθε κάτι για την υπόθεση Νοβάρτης. Το θέμα είναι ποιος ευθύνεται, κατά τη γνώμη σας, που δεν έμαθε ο κόσμος τελικά, εάν υπήρξαν πολιτικοί οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτό το αναμφίβολα σκάνδαλο, γιατί είναι δεδομένο ότι μιλάμε για ένα σκάνδαλο. Κύριε Μπάσα, υπάρχει σκάνδαλο. Δεν το συζητάμε. Ναι. Και γίνεται ένα τεράστιο πάρτι στον χώρο της υγείας τα τελευταία χρόνια. Και συνεχίζεται να υπάρχει. Και τώρα, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τελείωσαν. Δεν ήρθαν οι Άγιοι. Φύγανε οι ένοχοι και οι δολοφόνοι και οι εγκληματίες και οι απατεώνες και ήρθαν οι Άγιοι. Εξακολουθεί να υπάρχει πάρτι στον χώρο της υγείας. Ναι. Και ακόμη δεν έχει διορθωθεί τίποτα. Και μας προκαλεί εντύπωση η άρνηση της κυβερνήσεως να συμπεριλάβει μέσα στην έρευνα για την υπόθεση Νοβάρτης και τη δική της περίοδο διακυβέρνησης 15, 16 και 17. Mm-hmm. Άρα ας μην τα λέμε, ας τα λέμε όλα. Θέλετε να διαλευκάνουμε, εμείς είμαστε υπέρ του όλα στο φως. Mm-hmm. Θέλετε να τα διαλευκάνουμε όλα? Και από την θέλουμε. Αρχή της υπόθεσης Νοβάρτης μέχρι σήμερα. Όχι να κρύβεσαι πίσω από το πέπλο και την ασπίδα ότι εγώ κυβερνώ αυτή τη στιγμή και θα κρυθώ όταν δεν θα είμαι κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή έρχομαι εγώ για να κρίνω σε εισαγωγικά τα εγκλήματα των προηγουμένων. Δεν είναι έτσι. Όταν ερευνείς μια υπόθεση, την ερευνείς από την αρχή μέχρι τώρα ή μέχρι το κλείσιμό της. Εφόσον η υπόθεση δεν έχει κλείσει, συνεχίζει να είναι ανοιχτή, άρα ερευνάς τα πάντα και δεν κρύβεσαι πίσω από δικαιολογίες. Λοιπόν, η όλη υπόθεση όμως έχει ακόμη μεγαλύτερο βάθος. Δεν είναι μόνο η σπήλωση κάποιων ονομάτων, η λαστολογία και να τους εκθέσει, να τους κρεμάσει τα μανταλάκια και το αντιπολιτευτικό όλο αυτό επικοινωνιακό παιχνίδι για το ποιος θα πλήξει ποιον και ποιος θα ανέβει στην εξουσία ή ποιος θα παραμείνει στην εξουσία. Ναι. Είναι ακόμη πιο βαθύ και χειρότερο όλο αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Δηλαδή, θέλει να αποπροσανατολίσει τον κόσμο από τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Γιατί τέλος του χρόνου, υπενθυμίζω, κόβονται συντάξεις, κόβονται μισθοί, μειώνεται το αφορολόγητο. Όλα αυτά είναι τα προβλήματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Σου λέει, εγώ θα έχω λεφτά αύριο. Όταν θα ξυπνήσω 1η-1η του 19, στις 2 του μηνός, ο μισθός μου και η σύνταξή μου, πώς θα είναι μέσα? Ναι. Αυτά τα προβλήματα είναι που απασχολούν τον κόσμο. Τα εθνικά θέματα. Έχουμε δύο παλικάρια κλεισμένα, πεταμένα σε ένα κελί. Δεν επιστρέφουν και δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψουν. Έχουμε ένα Σκοπιανό σε εκκρεμότητα, το οποίο πάνε να ξεπουλήσουν τον πολιτισμό μας, πάνε να ξεπουλήσουν την ονομασία, πάνε να ξεπουλήσουν την ιστορία μας με τη Μακεδονία. Και όλοι μας λένε, δεν θέλετε να λήξει κάποια στιγμή το θέμα σας? Αυτό θα θέλουμε να λήξει το θέμα. Αλλά ποιος θα είναι ο κερδισμένος της υπόθεσης? Τα Σκόπια? Όχι, φίλε μου, δεν μας ενδιαφέρουν τα Σκόπια, μας ενδιαφέρει η Ελλάδα. Εμείς είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς είμαστε
μέσα στο ΝΑΤΟ. Εμείς έχουμε το πάνω χέρι και οι άλλοι θέλουν και να μπουν στο ΝΑΤΟ και να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πάρουν και το όνομα. Εντάξει, καλά λέει και ο πρόεδρος Ένωσης Κεντρών. Πηγαίνουμε κανονικά, πηγαίνει ο κύριος Τσίπρας όπου πηγαίνει και ξεβρακώνεται. Θα τα δώσουμε όλα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι. Και δεν είναι τυχαίο, κύριε Μπάστα, ότι 4 του μηνός έγινε το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα με 1 εκατομμύριο κόσμου που μαζεύτηκε, που συγκεντρώθηκε. Και αν δεν θέλετε 1 εκατομμύριο, θα σας πω εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου. Όσες είναι αυτές. Γκρεμίστηκε όλο το Σύνταγμα και το βλέπαμε για τις αεροφωτογραφίες τι έγινε. Και 5 του μηνός, για να μην πω την ίδια νύχτα, εμφανίστηκε ως διαμαγείας ο Φάκελος Δομάρτης. Ναι. Για ποιον λόγο έγινε αυτό? Μιλούσε κανένα τη Δευτέρα για το συλλαλητήριο των Αθηνών? Όλοι μιλάγανε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο υποτίθεται από σύσταση του ελληνικού κράτους για την Νοβάρτης. Και αυτό λοιπόν, είναι μάγιστο να προσανατολισμό αυτή η κυβέρνηση. Ναι. Και βρίσκουν, βγάζουν άσους από τα μανίκια για να βγάλουν από το μυαλό του κόσμου τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν, που είναι εθνικά, ο εξοπλισμός μας. Ναι. Πάνε να εξοπλιστεί τώρα η Τουρκία με F-35 και εμείς εδώ ακόμη λέμε να αναβαθμίσουμε τα F-16. Τι θα κάνουν τα αναβαθμισμένα F-16 μπροστά στα F-35 που έχουν ικανότητες και προδιαγραφές τέλει. Και στο μεταξύ. Πού θα πετάξουν τα F-16 για να τα βρούμε τα F-35. Και στο μεταξύ, κύριο Γεωργιάδη, ό,τι αφορά το Σκοπιανό, από ότι και εγώ έχω αντιληφθεί, το θέμα δεν αφορά μόνο το όνομα. Το αν θα λέγεται Βόρεια, Ορεινή, Άνω, Μακεδονία. Έχουμε το έργα όμνες, έχουμε τα λυτρωτικά. Κυρίως είναι το Σύνταγμα. Η αναθεώρησή τους. Αυτό είναι. Πάρα πολλά θέματα. Το Σύνταγμα είναι κυρίως. Τα οποία είναι σε υποσχετικές. Θα αλλάξει. Θα το δεχτούμε το έργα όμνες. Είμαστε στο θα, δηλαδή στο θα. Στο ΘΑ, ο αείμνηστος ο Ανδρέας Παπαδρέου κατέστρεψε την Ελλάδα με τα ΘΑ. Με τα ΘΑ συνεχίζουμε και τώρα. Ναι. Σε υποσχετικές βασιζόμαστε. Και λένε ότι οι εθνικές συνθήκες, οι διεθνείς συνθήκες που θα υπογραφούν θα είναι εγγύηση για την Ελλάδα. Έχουμε και μια συνθήκη της Λοζάνης με την Τουρκία, οι οποίοι την αμφισβητούν καθημερινά και θέλουν να την αλλάξουν κιόλας. Και θα εμπιστευτούμε εμείς τους Σκοπιανούς που θα πάνε και θα πατήσουν πόδι και οι Τούρκοι εκεί πέρα για να εκμεταλλευτούν όλη αυτή την υπόθεση και την αντιζηλία που υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και Σκοπίων για το όνομα της Μακεδονίας. Ευκαιρία ψάχνουν οι Τούρκοι, μόλις γίνουν και κρατήδιο και μπουν και μέσα, μόλις γίνουν κανονικό κράτος και μπουν και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, να πατήσουν και εκείνο πόδι. Μάλιστα. Τώρα πώς σχολιάζετε? Δεν γίνονται τα προβλήματα έτσι. Ναι. Δεν είναι εύκολα και απλά τα προβλήματα. Από όλα αυτά τώρα που θα έπρεπε να απασχολούν την καθημερινότητά μας, γιατί ο Έλληνας. Σε έρευνες που κάνουμε και δημοσκοπήσεις, τα πρώτα θέματα που τους ενδιαφέρει είναι η οικονομία να μπορεί να ζήσει και τα εθνικά θέματα. Η καθημερινότητά αυτά του είναι και που τα... τους ναι. Εκεί φοβούνται στην καθημερινότητά τους. Mm-hmm. Όλα αυτά τα θέματα θέλουν να τους τα βγάλουν από το μυαλό των Ελλήνων για να τα περνάνε όπως θέλουν κάτω από το τραπέζι, στη ζούλα όλα και να μην εστιάζει ο Έλληνας εκεί και να τους φέρουν σκάνδαλο. Να δάρτης εμείς θα χτυπήσουμε την αντιπολίτευση, μεγάλο σκάνδαλο. Και θα φύγουν από την κυβέρνηση. Και θα έρθουν οι επόμενοι και θα τους λένε για το σκάνδαλο Βαρουφάκη ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις του ελληνικού κράτους. Άρα, αντί να κοιτάξουμε να έχουμε μια ομόνοια και μια συνεργασία μεταξύ των κομμάτων για να βάλουμε τη χώρα πάνω από τους εγωισμούς και πάνω από το προσωπικό μας συμφέρον και την εξωσωμανία, κάθονται όλοι κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το ποιος θα διαδεχτεί τον άλλον και το ποιος έχει κάνει να κατηγορήσει τον άλλον ότι έχει κάνει το μεγαλύτερο κακό στη χώρα. Ελάτε να δούμε πώς θα πάει μπροστά η χώρα. Γι' αυτό μιλάμε εμείς σαν ένας κεντρών. Συνασυνεργαστούμε. Να δούμε πώς θα πάει μπροστά η χώρα. Μα βλέπετε πώς θα αναστάνει η οικονομία. Μα βλέπετε... Έχουμε ένα δημόσιο το οποίο είναι ο μεγαλύτερος καρκίνος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Διότι δεν λειτουργεί τίποτα. Ρωτήστε τους πολίτες αν πηγαίνουν και μπορούν να εξυπηρετηθούν. Και ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι πραγματικά παράγουν. Κάθονται νυχτημερών πίσω από τον ΚΙΣΕ. Εξυπηρετούν πολίτες. Και υπάρχουν όμως πολλοί άριθμοι οι οποίοι λόγω ρουσφετιού που μπήκαν και βολεύτηκαν από κάποιο βουλευτή, κάποιον υπουργό, κάποιο μέσον, κάτι είχαν τότε, κάθονται στο σπίτι τους και κάποιοι άλλοι δουλεύουν διπλά και τριπλά για αυτούς. Εμείς πρέπει αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους να τους προστατεύσουμε, να τους θωρακίσουμε, να τους βοηθήσουμε, να τους επιβραδεύσουμε. Και αυτοί που δεν παράγουν και δεν εργάζονται, να μείνουν σπίτι τους άμα κάθονται σπίτι τους, κύριε Μπάστα. Εμείς με αλήθειες μπήκαμε στη Βουλή και με αλήθειες θα συνεχίσουμε να μπαίνουμε. Δεν είμαστε της Κολοτούμπας. Πώς ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία και έλεγε στην αρχή θα πάμε σε απολύσεις στο δημόσιο ναι. Και ξαφνικά τώρα το γύρισε, δεν θα απολυθεί κανείς και θα πάμε σε κινητικότητα μόνο και μόνο για ψηφοθετικούς λόγους. Εμείς πρέπει να πούμε την αλήθεια. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις συζητικές. Χρειάζονται ουσιαστικές. Δεν υπάρχει λόγος στη σήμερα ημέρα του 2018
Όταν κάποιο παίρνει 300 ευρώ σύνταξη, μετά κάποιο άλλο προκλητικά να παίρνει 4.000. Θα πρέπει όλοι να παίρνουν πάνω από 1.000 ευρώ και έως 1.500. Να φτιάξουμε μία φόρμουλα για να μπορέσει να είναι βιώσιμη όλη η κοινωνία. Όχι κάποιοι να πεινάνε και κάποιοι να κάθονται. Να μειωθούν. Και κατηγορούμαστε. Το λέτε για να μειωθούν. Ναι, να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες που υπάρχουν και που συνεχώς αυτή η ψαλίδα ανοίγει. Και να μειωθεί και διαφορά δημόσιου τομέα με ιδιωτικό τομέα. Εάν βάλετε το μέσο μισθό του δημοσίου τομέα με το μέσο μισθό του ιδιωτικού τομέα, ο δημόσιος πληρώνεται 30% πάνω από τον ιδιώτη. Από τον ιδιωτικό υπάλληλο. Λοιπόν, όλες αυτές οι ανισότητες θα πρέπει και τα προνόμια και τα εφάπαξ και οι υπέρογες συντάξεις και οι υπέρογοι μισθοί και όλοι οι διορισμοί που κάνουν σε ΔΕΚΟ και σε όλες τις υπηρεσίες και σε όλα τα υπουργεία που κάθε φορά που φέρνουν ένα καινούργιο σχέδιο νόμου δημιουργούν και μια νέα υπηρεσία για να έχουμε προσλήψεις. Και έχετε δει και όλα αυτά που λένε ότι σύσταση πενταμελούς επιτροπής η οποία θα αποτελείται από 15 άτομα. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ στην ελληνική ιστορία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς τα κάνουν όλα αυτά, πώς τα μαγειρεύουν έτσι. Και βέβαια λοιπόν, όλα αυτά. Να γίνουν ριζικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. Και βέβαια όλα αυτά τα οποία περιγράφεται γίνονται τη στιγμή που υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα με τη δικαιοσύνη. Έχουμε μια παρέτηση ενός προέδρου. Παρεμβολές, καθημερινές παρεμβολές στη δικαιοσύνη. Ναι. Δεν την αφήνει να κάνει το έργο της. Παρέτηση του κ. Σακελαρίου. Και για να ολοκληρώσω το προηγούμενο, για να έρθουμε στο επόμενο θέμα που θέλετε. Ναι, πρέπει ναι. να δοθούν κίνητρα στην ιδιωτική οικονομία. Πρέπει να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές για να μπορεί ο ιδιώτης να είναι βιώσιμος. Και να μην κλείνει την επιχείρησή του και να αυξάνει την ενέργεια. Να προσελκύσουν επενδυτές, να έχουν να ανοίξουν νέες επιχειρήσεις με ένα σταθερό φορολογικό καθεστώς για την επόμενη δεκαετία, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν τις οικονομικές προβλέψεις. Να ανοίξουν τις επιχειρήσεις εδώ, να μην πηγαίνουν στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Κύπρο, στη Μάλτα και οπουδήποτε αλλού στις χώρες τις οποίες το φορολογικό καθεστώς είναι πιο ευνοϊκό και μπορούν να είναι βιώσιμοι και δεν κλείνουν τις εταιρείες. Mm-hmm. Και μειώνεται η ανεργία στις χώρες των Βαλκανίων και στην Ελλάδα αυξάνεται. Αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε, κύριε Μπάστο. Μάλιστα. Και συγγνώμη για την παρένθεση και την διακοπή, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ακούγονται. Ναι. Γιατί μην λέμε ψέματα, σε προεκλογική κατάσταση είμαστε αυτή τη στιγμή. Είμαστε ουσιαστικά σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Μπορεί να έχουμε και εκλογές. Είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, λέτε. Δεν είμαστε άτυποι. Είμαστε σε επίσημη προεκλογική επίσημη περίοδο. Και σε ένα χρόνο να είναι οι εκλογές από τώρα. Είμαστε προεκλογική περίοδο. Ναι. Θα πρέπει να ετοιμάσουμε το σχεδιασμό μας για την επόμενη Ελλάδα, για την επόμενη κυβέρνηση. Μάλιστα. Όποια και αν είναι αυτή. Πριν περάσουμε σε αυτό που είπατε, γιατί μου δώσατε τροφή να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Κάνατε λόγο πριν για παρεμβάσεις από την κυβέρνηση στη δικαιοσύνη, οι οποίες είναι συνεχείς, είπατε. Ή κάνω λάθος. Ο κύριος Σακελαρίου στην επιστολή της παρέτησης του αυτό δεν λέει. Ναι, ναι, το ξέρω τι λέει ο κύριος Σακελαρίου. Ότι δέχομαι πιέσεις και ότι δεν με αφήνουν να κάνω τη δουλειά μου. Και αντίστοιχα το Υπουργείο δεν θα έπρεπε αυτό να ασχολείται με άλλα θέματα σοβαρά, όχι σοβαρά, με τα θέματα του Υπουργείου. Και όχι με θέματα το πώς θα παρέμβει στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, είναι δυνατόν ο κ. Παπαγγελόπουλος με το φάκελο Νοβάρτη να τον έχει διαβάσει πριν το διαβάσουμε εμείς οι βουλευτές? Αυτό δεν είναι παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια της επιτροπής στη Νοβάρτη να λένε ότι ο μάρτυρας, η τάδε μάρτυρας με κωδικό όνομα Κατερίνα, έφερε νέα στοιχεία στην εισαγγελέα? Δεν έχει δικαίωμα να πάρει νέα στοιχεία εισαγγελέας. Έχει γίνει σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Θα πρέπει οποιαδήποτε στοιχεία να έρθουν μέσα στην επιτροπή να συζητηθούν. Πριν τα δύο εισαγγελέα. Έχει φύγει από τον εισαγγελέα η υπόθεση, έχει έρθει τη Βουλή. Δεν μπορεί ο εισαγγελέας να στέλνει νέα στοιχεία. Αυτή είναι παρέμβαση. Μάλιστα. Τώρα, για να κλείσουμε σιγά-σιγά, κύριε Γεωργιάδη. Μιας λοιπόν και είμαστε επίσημα σε μια προεκλογική περίοδο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι λογικά η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Αυτό δείχνουν, επαναλαμβάνω, οι δημοσκοπήσεις, χωρίς να γνωρίζουμε αν θα πάρει αυτοδυναμία ή όχι. Τι θα κάνει η Ένωση Κεντρών? Θα σας πω ένα παράδειγμα τώρα για τις δημοσκοπήσεις, ναι. Την παρένθεση, και μετά θα σας πω και τι κάνει η Ένωση Κεντρών. Να μου πείτε. Βγήκανε ταυτόχρονα την ίδια μέρα δύο δημοσκοπήσεις. Ναι. Από κοινή και από μέσω όλων των ανθρώπων οι οποίοι λένε για αυτές τις εταιρείες ότι είναι έγκριτες, είναι έγκυρες δημοσκοπήσεις, είναι σοβαρές εταιρείες. Η μία είναι η PALS και η άλλη είναι η... Ναι. Θα το πω, δεν είναι το μυαλό μου. Εντάξει. Λοιπόν,
Έχουμε τη μία δημοσκόπηση η οποία έλεγε 10 μονάδες η διαφορά μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και ταυτόχρονα η άλλη δημοσκόπηση, η δημοσκοπική εταιρεία, έλεγε 19. 19 μονάδες. Είχαμε στη μία 19, διαφοράς, 19 μονάδες διαφορά. Το πρώτο με το δεύτερο. Είχαμε στη μία που η Ένωση Κεντρών ήταν 2% και στην άλλη ήταν 3,5%. Εγώ ποια θα πιστέψω? Αυτή που με συμφέρει. Καλά, δεν χωρά αμφιβολία. Ποια πιστέψω από τις δύο? Πώς γίνεται ταυτόχρονα δύο τηλεφωνικές έρευνες να βγάζουν δύο διαφορετικά αποτελέσματα? Είμαστε όλοι επιφυλακτικοί, έτσι. Ναι. Και οι δημοσκοπήσεις αποδεδειγμένα πέφτουν έξω. Είδαμε ναι, και το δημοψήφισμα τι έγινε, είδαμε και στην Αγγλία τι έγινε με το Brexit. Μα γι' αυτό και το λέω. Βλέπουμε γενικότερα τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις, ότι πέφτουν έξω συνέχεια. Και προεκλογικά εμάς μας έβγαζαν οι δημοσκοπήσεις ότι είμαστε εκτός Βουλής και Λαφαζάνης θα πει με 6% και ο Λαφαζάνης έμεινε εκτός και είναι ο Σκεντρών μπήκε. Δεν μπορούμε να συμβαθιστούμε σε δημοσκοπήσεις, γιατί οι δημοσκοπήσεις από κάπου πληρώνονται, έτσι. Σαφέστατα θα ευνοήσουν όσο μπορούν να έχουν μια πιο θετική εικόνα από τον άνθρωπο ο οποίος παραγγέλνει την εν λόγω δημοσκοπήσεις. Για να αλλάξω λοιπόν. Εμείς έχουμε ζητήσει σαν Ένωση Κεντρών να συσταθεί μια ανεξάρτητη αρχή δημοσκοπήσεων, όπου θα παίρνει τα ευρήματα από κάθε δημοσκόπηση, θα κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους και αφού ολοκληρωθούν όλη αυτή η διαδικασία, η ανεξάρτητη αρχή θα τα δίνει στη δημοσιότητα, τα οποία δεν θα μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς μετά, γιατί γι' αυτό θα έχει οριστεί η ανεξάρτητη αρχή. Εντάξει, αφήνουμε τώρα τις δημοσκοπήσεις για να αλλάξω το ερώτημα. Είτε είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα. Να το πω έτσι. Όποτε και γίνουν οι εκλογές. Δεν έχουμε προτιμήσεις, κύριε Μπάτα. Το έχουμε πει αυτό. Ναι, ρωτάω. Εμείς λοιπόν, θέλουμε η Ελλάδα να πάει μπροστά. Έχουμε στείλει, όταν μπήκαμε στη Βουλή, στείλαμε 9 σημεία στον κύριο Τσίπρα. Αν είναι ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός, αντίστοιχα, διαμορφωμένα και με πιο επίκαιρα, αντίστοιχα σημεία και αντίστοιχο πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών, θα στείλουμε και τον κύριο Μητσοτάκη. Αν έρθει ο κύριος Μητσοτάκης και αγκαλιάσει τις θέσεις μας και πει ότι αυτά που μου στέλνετε θα βλέπω λογικά και υλοποιήσιμα και θα ήθελα να βρούμε μια μορφή συνεργασίας για να πάει η Ελλάδα μπροστά. Και ναι, τι αλλά να πούμε εμείς όχι σε μια μορφή συνεργασίας με οποιοδήποτε κόμμα. Θα βάλουμε μπροστά μας ότι έχουμε κακό παρελθόν με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, αλλά φαντάζομαι. Όχι, έχουμε κακό παρελθόν. Φαντάζομαι όμως. Η Ελλάδα είναι πάνω από τα κόμματα. Ναι. Φαντάζομαι όμως, κύριε Γεωργιάδη, ότι γνωρίζετε και τις θέσεις του Πρωθυπουργού και τις θέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για το αύριο, για τη μεταμνημονιακή ας πούμε εποχή της Ελλάδος, για την ανάπτυξη, για όλα αυτά. Φαντάζομαι ότι τα έχετε συγγύσει όλα αυτά και θα αισθάνεστε. Όταν κάποιος σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, ξεκινάνε από το μηδέν. Άρα δεν αισθάνεστε και μια κάπου ατζέντα και ένα πρόγραμμα. Ναι. Και μια ατζέντα και ένα πρόγραμμα μπορεί να διαμορφωθεί αναλόγως με τις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας. Όχι του προγράμματος των κομμάτων και το τι πιστεύει το ένα κόμμα. Στη Γερμανία είναι βλάκες που κάνανε 8 μήνες, δηλαδή, και συγγνώμη για την έκφραση, να δημιουργήσουν κυβέρνηση. 8 μήνες κάνανε. Γιατί μπαίνανε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, συζητούσαν όλα τα κόμματα μεταξύ τους, γινόντουσαν συναντήσεις επί συναντήσεων, βλέπανε το πρόγραμμα, βλέπανε η χώρα τι ανάγκες έχει και εκεί που συμφωνήσανε στο να πάει η χώρα σωστά και να προχωρήσει μπροστά, σε αυτό το σημείο βρήκαν τη χρυσή τομή και συγκυβερνήσανε τα κόμματα τα οποία είναι εκ διαμέτρου αντίθετες οι πολιτικές αντιλήψεις και πεπιθήσεις. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Όχι την Κυριακή να ορίζονται οι εκλογές, να βγαίνουμε, να ορίζονται, να λένε ποιο είναι το πρώτο κόμμα και τη Δευτέρα να έρχεται να αρχίζει την κυβέρνηση και να σηκώνεται να βγαίνει έξω στα ζάπια με τα χέρια ψηλά και να λέει ήρθα εγώ ο Σωτήρας να σώσω την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν μεσίες, κύριε Μπάκα. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε, αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Κλείνοντας, κύριε Γεωργιάδη. Και μια γρήγορη κουβέντα, συγγνώμη ναι, γιατί καταλαβαίνω. Για να κλείσουμε, ναι. Ναι, παρακαλώ. Τα θέματα βίας. Ναι, ναι. Καταδικάζουμε όλες τις περιπτώσεις βίας. Και δεν υπάρχουν για συγκεκριμένα για τον κύριο Μπουτάρη. Δεν σημαίνει ότι επειδή διαφωνείς μαζί του είσαι ναι μεν αλλά έχει προκαλέσει. Όχι. Υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες για να μπορέσεις να διαφωνήσεις με κάποιον ή να τον πιέσεις για παρέτηση ή να μην επανεκλεγεί ή οτιδήποτε. Δεν χρησιμοποιείς βία. Δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο να βγάλουμε όπλα. Δυστυχώς. Δηλαδή, αν ήταν έτσι, ναι, όλοι διαφωνούν με τον Πρωθυπουργό, θα πρέπει να κυνηγάνε τον Πρωθυπουργό. Όλοι διαφωνούν με τον κάθε Υπουργό, θα πρέπει να κυνηγάμε στον δρόμο τους Υπουργούς. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Είμαστε κατά της βίας, απερίζοντας. Δηλαδή, δεν υπάρχει πιο ευθέως να το πούμε, περισσότερο ευθέως να το πούμε, ότι είμαστε κατά της βίας των νέων σχεδόν. Την καταδικάζουμε από όλες τις απόψεις. Και όσον αφορά το Ρουβίκονα και τα τελευταία περιπτήρια που είδαμε, σαφέστατα. Δεν μας, γι' αυτό η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να το συλλάβει.
μάλλον αντίθετα είναι τα πράγματα από ό,τι τα λέει. Ότι είναι δεξιά στοιχεία. Κάνε κάτι και συλλάβει. Εδώ μπήκαν μέσα στη Βουλή και του άφησαν ελεύθερου. Και μα λένε ότι είναι ακροδεξιά στοιχεία, γιατί του άφησαν ελεύθερου. Εδώ του επέστρεψαν πίσω. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν γίνεται να βάζουμε τώρα ακόμη και στη βία ένα πέπλο αδιαφανές για να προστατεύσουμε όλο τον κόσμο, γιατί έτσι μα συμφέρει. Κύριε Γεωργιάδη, να σα. Οι αγανακτισμένοι μου πήγανε τώρα. Δεν υπάρχουν στον δρόμο οι αγανακτισμένοι. Είναι ευχαριστημένοι από ΣΥΡΙΖΑ. Έλαντε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα εμφανιστούν όμως. Άμα βγει η Νέα Δημοκρατία, θα εμφανιστούν πάλι. Για να δούμε, για να δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και εύχομαι πραγματικά να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη τουριστική περίοδο. Γιατί και ο τουρισμός μας είναι πραγματικά μια πηγή πλούτου εσόδων για την Ελλάδα. Στον τουρισμό μας στηρίζεται πάρα πολύ η οικονομία της Ελλάδας. Μα είναι η βαριά βιομηχανία μας. Οι επιχειρήσεις και οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες οι οποίοι περιμένουν 5 μήνες για να βγάλουν όλο τους το χρόνο, γιατί κακά τα ψέματα, Μάιο με Οκτώβριο δουλεύουν. 5 μήνες είναι, 3 μήνες το καλοκαίρι και ένας μήνας συν πλην. Ναι. Πάνω από εξάμηνο δεν δουλεύουν παραγωγικά σε καθημερινή βάση για να μπορέσουν να βγάλουν όλο το χρόνο. Να είναι ο καιρός και οι συνθήκες και τα εθνικά μας θέματα βοηθάνε στον τουρισμό, όπως πολύ σωστά το είπατε στην αρχή. Μακάρι να έχουμε μια ομαλή τουριστική περίοδο, έτσι ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν μια ανάσα. Γιατί έρχονται ακόμη πιο δύσκολες μέρες από πρώτη του 19. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καθαρή έξοδο δεν υπάρχει και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Τα λεφτά τελειώνουν. Τα μέτρα υπάρχουν και θα έρθουν και άλλα. Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα τελειώνει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώνει τα δανεικά που λέμε, που λέει και ο Ρέμος. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα.